Hi guys, είμαι η Καλομήρα και σήμερα θα σας δείξω my nighttime routine, η νεκτερινή μου ρουτίνα. Okay guys, so το πρώτο πράγμα που κάνω είναι τα δόντια μου. Έχω floss και κάνω τα δόντια μου, γιατί η δόντια είναι πολύ σημαντικό. Το επόμενο πράγμα που κάνω είναι αν έχω extensions, τα βγάζω. Που έχω. Εγώ έκανα ένα βίντεο για μια εκπομπή, so έβαλα τα μαλλιά μου. Αν κάθομαι σπίτι όλη μέρα, συνήθως δεν βάζω, αλλά αν βγω από το σπίτι, βάζω τα extensions. Έχω διαφορετικά extensions, αυτά είναι τα καθημερινά μου και πάλι με το μαλλί μου τώρα. Αλλά όταν είναι το μαλλί μου πιο μακρύ, έχω άλλα extensions. Και αν τα μαλλιά μου είναι πιο ανοιχτά, έχω και άλλα extensions για αυτά. So, και τα έχω σε σακουλάκια και γράφω. Αυτό είναι πιο ανοιχτό χρώμα. So, ήθελα να σας δείξω αυτό. So, αυτά έχω, θα τα βάλω. Απλά τα βγάζω. Αυτά έχουν κλιπάκια και τα βγάζω. So, θα βγάλω τα extensions. Έχω τρία κομμάτια. Ένα μεγάλο και δύο μικρά. So, δίνει όγκο για να σου αρέσει. Anyways, μετά παίρνω με σκουένσι και μετά έχω αυτό που είναι τέλειο γιατί awesome. Κρατάει όλα τα μαλλιά πίσω, έχεις βαλήσει τόσο πολύ. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Κάνω τις μάσκες μου με αυτό. Alright, τώρα θέλω να βγάλω τις βλεφαρίδες. Έχω βάλει. Δεν έχω βάλει πολλές, βλέπεις, έχω, αυτές είναι βλεφαρίδες. So, να βγάζεις τις βλεφαρίδες, θέλει προσοχή, γιατί έχει την κόλλα και δεν θέλεις να βγάλεις τη δική σου, τη δικιά σου βλεφαρίδα, την κανονική. So, μπορείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα, αλλά εγώ ξαναχρησιμοποιώ τις βλεφαρίδες, μέχρι που δεν μπορούν άλλο. Τις 4 φορές θα τα χρησιμοποιήσω και έχω αυτό και τα βάζω μέσα και μια χαρά είναι. Το μόνο είναι τα βγάζω πολύ πολύ σιγά. Μπορεί να βάλεις λίγο coconut oil. Λίγο. Oh my God. Λίγο. Να τα μαλακώσει και να φύγουν πιο εύκολο χωρίς να τραβήξεις τις δικές σου αληθινές βλεφαρίδες. So, τώρα είναι μαλακές. Θα τα βγάλω. Ό,τι κάνεις στο πρόσωπο, θέλεις να τα κάνεις σιγά σιγά. So, αυτά μπορώ να τα χρησιμοποιήσω 3 φορές. Τα βάζω εδώ. Αν βάζω βλεφαρίδες, αν θα βγω το βράδυ με τον Γιώργο. Τώρα τα κάνω πολύ γρήγορα στην αρχή. Okay, τελειώσουμε αυτό. Το επόμενο πράγμα που κάνω είναι, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι Burt's Bees για sensitive skin. Και μου αρέσουν πολύ. Και πρώτα, σιγά σιγά βγάζω το μακιάζ. Με το πρόσωπό σου δεν θέλεις να τραβήξεις πολύ, γιατί έτσι παίρνεις ερεθίδες. Σου εγώ πολύ μαλακά. Πολύ μαλακά. Όταν κάνεις το λαιμό, δεν θέλεις κάτω γιατί πάλι οι ρητίδες θέλεις πάνω. Πάνω. Okay. Τώρα θέλουμε άλλο. Και σιγά σιγά τα μάτια. Ειδικά εδώ πολύ σιγά. Αυτό το κάνω συνήθως μπροστά στην τηλεόραση και μετά μπαίνω μέσα στο μπάνιο να τελειώσω το μακιάζ. Θέλεις όσο μπορείς να βγάλεις εντελώς το make-up. Είναι πολύ σημαντικό το δέρμα να είναι καθαρό.
Και τώρα παίρνω ένα άλλο ακόμα και βάζω λίγο. Αυτό είναι Neutrogena Deep Clean. Με αυτό μπορείς να βγάλεις και τις βλεφαρίδες σου. So, αν έχεις πολλές βλεφαρίδες, μην τα τραβήξεις. Το καλύτερο είναι να πάρεις βαμβάκι και σιγά σιγά να τα βγάλεις. Όταν έχω πολλές βλεφαρίδες, έτσι το κάνω. Αλλά για τώρα είναι πολύ καλό αυτό να πάει στα μάτια. So, κάνω έτσι. Και έτσι σιγά σιγά πάλι και πάω πάνω κάτω με τις βλεφαρίδες, πάνω, πάνω, πάνω. Οκ, το υπόλοιπο θα πάω σε όλο το πρόσωπο να τσεκάρω ότι έχω βγάλει όλο το μακιάζ. Και τώρα θέλει άσπρη πετσέτα στο πρόσωπο. Για τα μαλλιά θέλει κάτι πιο σκούρο. Αλλά για το πρόσωπο άσπρο. Και όταν κοιμάσαι στο μαξιλάρι, άσπρο και αυτό. Like, μπορείς να έχεις άλλα χρώματα, αλλά αυτό που θα βάλεις στο πρόσωπό σου, άσπρο. So, τώρα θα πάρω νερό που είναι λίγο ζεστό. Ούτε κρύο, ούτε ζεστό πολύ, αλλά λίγο ζεστό. Και σιγά σιγά. Okay. Γύρω γύρω. Δεν θέλεις να τραβάς. Κάνω λίγο τα φρύδια. Okay. Εδώ. Μπροστά πάνω πάλι. Και τώρα εσύ έχει λίγο make-up ακόμα. So, γι' αυτό παίζει ρόλο όταν το κάνεις αυτό. Γιατί εγώ πάντα είχα πρόβλημα με σπυράκια και τώρα προσέχω πολύ το δέρμα μου. Okay, τώρα θα πλύνουμε επιτέλους το πρόσωπο. So, εγώ χρησιμοποιώ Morad. Δεν χρειάζεται πολύ, λίγο. Βάζω νερό στο πρόσωπο και μαλακά. Απαντήω. Μαλακά. Τα παιδιά μου κοιτάνε έργο και ο Γιώργος κοιτάει ένα έργο με την Jennifer Lopez και του λέω τώρα το βάζεις, τώρα που κάνω βίντεο. Θα το κάνει επειδή λες. Οκ, τώρα θα πλύνω το πρόσωπό μου ένα λίγο. Δεν κάνω έτσι με το πρόσωπο, έτσι. Κάθε 3-4 μέρες όταν νιώθω ότι το χρειάζομαι, κάνω ένα scrub. Αυτό είναι Oil Free Acne Wash Daily Scrub. Μ' αρέσει πολύ. Βάζω λίγο και έχει κάτι λίγο σκληρό και μ' αρέσει πολύ. Κάνω εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Οκ. Δεν το κάνω κάθε μέρα γιατί είναι too much για το δέρμα, αλλά το κάνω κάθε 4 μέρες, αναλόγως. Τώρα αυτές οι μέρες νιώθω ότι το χρειάζομαι, so, just κάνω αυτή τη μεριά. Τώρα θα πλύνουμε το πρόσωπο. Okay. Έχω πλύνει το πρόσωπο. Τώρα θα βάλω τη μάσκα που μου αρέσει. Έχω και άλλα, θα σου δείξω, αλλά συνήθως χρησιμοποιώ αυτό. Neutrogena Clear Pore. Just μ' αρέσει πως νιώθει στο πρόσωπό μου. Θα βάλω αρκετά. Θα σου δείξω κάποια άλλα που χρησιμοποιώ. Όταν το βάζεις, έτσι είναι τέλεια. Έχω λίγο το δέμα προσθέτει. Το έχω απλώσει. Okay. So, τώρα αφήνουμε τη μάσκα, αλλά θέλω να σας δείξω κάποια άλλα που χρησιμοποιώ που μ' αρέσει. Αυτή η μάρκα μ' αρέσει.
τα έχω δοκιμάσει όλα, μ' αρέσουν πολύ αυτό, το πορτοκαλί είναι πολύ καλό, το καφέ, το μόνο που δεν μ' αρέσει ήταν το κόκκινο, νομίζω είναι με ντομάτες και αυτό δεν το έβγαλα αμέσως. Έχω και αυτό. So, αυτό, άλλη φορά σου δείξω αυτά, γιατί είναι μάσκα. Και μ' αρέσει γιατί πλένω το πρόσωπό μου, μετά θα πάω στο κρεβάτι και αν βαριέμαι πολύ θα βάλω τη μάσκα και ούτε βγαίνω από το κρεβάτι, μετά απλά κάνω έτσι και κοιμάμαι. Όταν είμαι πολύ κουρασμένη. Αυτό είναι ωραίο, αλλά είναι κρέμα, so πρέπει να σηκωθώ πάνω και να το βγάλω, αλλά συνήθως χρησιμοποιώ αυτό, αλλά μ' αρέσουν και αυτά λίγο να το αλλάξω. Επίσης, αυτό επίσης είναι πολύ καλό και πάει, βάζεις, έχει μάσκα που ανοίγεις και τη βάζεις μέσα εδώ, μετά το κλείνεις αυτό, έτσι, και το ανοίγεις αυτό. Και τη χρησιμοποιείς αυτή, είναι, το έχω χρησιμοποιήσει like, δύο φορές, μου αρέσει πολύ, το έχω κάνει, το έχω δώσει και σε giveaway και μου άρεσε, σου ήθελα να σου δείξω και αυτό. Επίσης, μπορώ να σου κάνω άλλο βίντεο αν θέλεις που σου δείχνω αυτό. Αυτό είναι από το Conair, μια φίλη μου το πήρε, η κουμπάρα μου actually, thank you Maria, μου το πήρε αυτό. Και έχει δύο κομμάτια, έχει αυτά και έχει αυτό που είναι πολύ καλό που κάνει αυτό. Αλλά αυτό το χρησιμοποιώ μία φορά το μήνα και αυτό βγάζει σε στο αέρα και oh my god, ανοίγουν όλα τα pores και μετά καθαρίζω το πρόσωπό μου με αυτό. Και αυτή τη μελιά είναι όλα τα λεφτά και μπορώ να σου δείξω πώς βγάζω αυτά τα όμορφα blackheads που έχουμε. But, ήθελα να σου δείξω αυτό. Αυτό δεν το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ γιατί το σκληραίνει το δέρμα μου, σω το κάνω μία φορά το μήνα και μετά γυαλίζει όλο το πρόσωπο. Είναι πολύ καλό, σω ήθελα να σου δείξω. Αν θέλετε μπορώ να σου κάνω βίντεο με αυτό. Σω αυτό θέλει ένα λεπτό ακόμα, περιμένουμε. Το νιώθω είναι ακόμα, θέλω να στεγνώσει καλά, σω θα το αφήσω παραπάνω. Περιμένουμε. Τώρα έχει στεγνώσει, έτσι το θέλω. Τώρα δεν βγάζει τίποτα. So, παίρνω άλλη πετσέκα. Άσπρη. Τα βάλω ζεστό νερό. Όχι να καίει, αλλά να είναι ζεστό. Και σιγά σιγά βγάζουμε. Όμορφα. Awesome. Θα βάλω λίγο νερό, ένα λεπτό. So. Και κάνω blot. Εσύ πώς το κάνω, blot. Okay, τώρα θα βάλω λίγο toner. Εμένα μου αρέσει το witch hazel. Είναι πολύ ωραίο. Έχει και rose petal ή μουράδ. Σε μπλε ή σε πορτοκαλί, το άλλο που μου αρέσει. Βάζω λίγο γιατί αν βάλω πολύ στεγνώνει το πρόσωπό μου. So, εγώ τσις το βάζω στο χέρι, μπορείς να το βάλεις σε κάτι, αλλά τσις εγώ το βάζω, γιατί βάζω λίγο. So, okay. Και εγώ θα χρησιμοποιήσω Honest Beauty Serum. Μ' αρέσει αυτό γιατί έχει βιταμίνη C. Θέλεις να βάλεις serum, μετά lotion και μετά λάδι. Αυτή είναι η σειρά. So, τώρα θα βάλουμε το serum. Και δεν ξεχνάμε το λαιμό και στα μάτια πάω γύρω, γύρω, γύρω και από πάνω έτσι, ok? Ok, τι ωραίο νιώθει, ok? Ok, τώρα θα βάλουμε moisturizer, χρησιμοποιώ ή αυτό, Neutrogena Deep Moisture ή Honest Deep Moisturizer, στο σήμερα θα χρησιμοποιήσω το Honest. Μ' αρέσει πολύ αυτή η εταιρεία. Εδώ δεν τραβάω, κάνω έτσι και γύρω, έτσι και γύρω και εδώ. Okay. Θα βάλουμε λάδι στο πρόσωπο
είναι το τελευταίο που κάνεις. Θα βάλω από το Honest Beauty. Μ' αρέσει πολύ πως μυρίζει. Πολύ ωραία. Και τώρα κάνω λίγο massage στο πρόσωπο. Προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Και μετά εδώ. Εδώ κάνω κύκλο, κύκλο, κύκλο. Επίσης, έχω my roller, jade roller. Μ' αρέσει πολύ αυτό. So, έχει μεγάλο από πάνω και μικρό από κάτω. So, παίρνω το μεγάλο. Oh, τι ωραία. Και πάω έτσι προς τα πάνω, έτσι. Έτσι. Και εδώ, έτσι, 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 έτσι. Μετά παίρνω αυτή τη μεριά και πάω προς τα μέσα. Προς τα μέσα. Και κάνω... Εγώ κάνω αυτό, I don't know, χρειάζεται. Κάνω και μια άσκηση. Συνήθως μπορεί να το κάνω το πρωί. Έχω λάδι και το αφήνω, το κάνω έτσι στα χέρια. Για τα μήλα εδώ, κάνω να τα σηκώσουμε φυσιολογικά όσο μπορούμε. Το κάνω like 20 φορές. Μπορεί να νομίζεις είμαι τρελή, αλλά εγώ πιστεύω δουλεύει. So, anyways. Okay, so κλείνουμε το λάδι μας και τώρα... Oh! Ήθελα να σας δείξω και αυτό. So, χρησιμοποιώ αυτό, αλλά έχω και αυτό και για τόσο καιρό δεν ήξερα, εκεί πρέπει να το ανοίγεις από κάτω. So, είναι καλό αυτό. Το ανοίγεις, εσύ, και κάνεις. Είναι καλό. Το χρησιμοποιώ λίγο, αλλά αυτό μου αρέσει πολύ. Πάντα θα χρησιμοποιώ αυτό και που θα πω να το χρησιμοποιήσω και αυτό. Είναι και αυτό καλό, αλλά αυτό, I don't know, just είναι το αγαπημένο μου. But, ήθελα να σου δείξω και τα δύο. So, αυτό. Okay, τώρα βάζω στα χείλια από το Burt's Bee, αυτή η εταιρεία μου αρέσει. Και βάζω γύρω. Έχω παντού αυτά, δίπλα στο κρεβάτι μου, στη τσάντα μου. Και τώρα θα βάλω, έχω lavender mist. Lavender mist μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από το Cora Organics. Μ' αρέσει αυτή η εταιρεία και είναι πολύ ωραία. Just το βάζεις στο πρόσωπό σου και σε χαλαρώνει και είναι organic. Βάζω πολύ, αλλά είναι τόσο ωραίο. Είναι ωραία γιατί αυτό actually το έχω δίπλα στο κρεβάτι μου και πριν πάω για ύπνο κάνω να γελάει ο Γιώργος. Οκ, και κάτι άλλο που ήθελα να σας δείξω που και που βάζω αυτό, πήρα στο φαρμακείο. Βάζω λίγο στα φρύδια. Μ' αρέσει. Βάζω μόνο στα φρύδια. Αν έχω βγάλει σφυράκι που έχω αυτό το μικρό, ο γιατρός μου έχει δώσει αυτό. Πρέπει να το πάρεις από τον γιατρό. Είναι πολύ καλό, αλλά βάζω πολύ λίγο γιατί στεγνώνει πολύ το πρόσωπο. Το χρησιμοποιώ μόνο όταν βλέπω και μεγαλώνει το σφυράκι και βάζω λίγο. Πολύ λίγο, because that's it. Αυτό ήταν η νυχτερινή μου ρουτίνα για το πρόσωπο. Εύχομαι να σας άρεσε, να κάνετε like και subscribe και να μου πείτε στα comments κάτω τι άλλα βίντεο θα ήθελες να κάνω εγώ για σας. So, that's it. Πάω για ύπνο τώρα. Καλό βράδυ σε όλους. Bye.